Είναι μια σημαντική μελέτη η οποία έχει γίνει από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, από την καθηγήτρια την κυρία Ζαραφωνίτου, σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης, με το Επιμελητήριο και με το Δήμαρχο. Αναμένουμε και τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα τύχει μια ιδιαίτερη μελέτη και ανάλυση. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, από πλευράς ασφάλειας οι δείκτες εγκληματικότητας είναι αρκετά χαμηλοί. Είναι ένα από τα ασφαλέστερα λιμάνια του κόσμου και ευελπιστούμε και πιστεύουμε πραγματικά θα συνεχίσουμε ώστε αυτό το πλαίσιο ασφαλείας που υπάρχει στην πόλη του Πειραιά να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και να είναι ένα από τα ασφαλέστερα λιμάνια και ο ασφαλής προορισμός σε όλο τον κόσμο. Αυτό το ευρωπαϊκό έργο που γίνεται τον τελευταίο καιρό με φορέα το Δήμο Πειραιά είναι για την ασφάλεια των παιδικών χαρών και διάφορες άλλους τομείς του Δήμου Πειραιά, το οποίο είναι το πρόγραμμα αρκετά καλά. Πιστεύω να συνεχίσουμε, να είμαστε εμείς πολύ πρότυπο σε αυτό το πρόγραμμα. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ημερίδα που διοργανώνει το Εργαστήριο Αστιακής Εγκληματολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι εταίροι μας στο πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Be Secure, Feel Secure του Δήμου Πειραιά. Εγώ έχω την τιμή να συμμετέχω ως πρόεδρος του ΤΟΣΠΑ σε ένα πάνελ συνομιλητών για τα τοπικά συμβούλια πρόληψης παραβατικότητας. Το Be Secure, Feel Secure είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο Δήμο. Έχει να κάνει με την πρόληψη της παραβατικότητας και η συμβολή του Εργαστηρίου Αστιακής Εγκληματολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου, της καθηγήτρια κυρία Ζαραφωνίτου, είναι καταλυτική και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην πρόοδο του έργου. Διοργανώνουμε μια ημερίδα σαν Εργαστήριο Αστιακής Εγκληματολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος Be Secure, Feel Secure, το οποίο έχουμε την επιστημονική ευθύνη, με τίτλο Συμμετοχικές Μορφές Πρόληψης του Εγκλήματος σε τοπικό επίπεδο, Ασφάλεια και Ελευθερία. Η ημερίδα αυτή έχει σαν στόχο να αναδείξει τις δράσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του σημαντικού αυτού ευρωπαϊκού έργου που διοργανώνεται υπό το συντονισμό του Δήμου Πειραιά και πιλωτικά εφαρμόζεται στο δεύτερο και πέμπτο δημοτικό διαμέρισμα του Πειραιά. Οι δράσεις αυτές έχουν ένα χαρακτήρα τόσο κοινωνικό, όπως είναι η επανασύσταση του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Εγκληματικότητας στο Δήμο Πειραιά, καθώς και η ίδρυση για πρώτη φορά μιας μονάδας υποστήριξης, ενημέρωσης και υποστήριξης των θυμάτων κάθε μορφής εγκληματικότητας στο Δήμο Πειραιά, δράσεις περιβαλλοντικές, τις οποίες έχει διοργανώσει ο Δήμος Πειραιάς στο δεύτερο και πέμπτο διαμέρισμα, αθλητικού χαρακτήρα, αναβάθμιση παιδικών χαρών, αναβάθμιση και ενίσχυση της ασφάλειας σε σχολικά κτίρια και άλλες πολλές, καθώς και δράσεις τεχνολογικού χαρακτήρα, οι οποίες θα υποστηρίξουν την ασφάλεια, την ενίσχυση της ασφάλειας, προστατεύοντας παράλληλα τις ατομικές ελευθερίες των πολιτών. Στόχος αυτής της ημερίδας, εκτός από το να γίνουν γνωστές οι δράσεις του προγράμματος, είναι να γίνει κοινή πεποίθηση και συνείδηση όλων και των δημόσιων φορέων αλλά και των πολιτών και κυρίως των κατοίκων του Δήμου Πειραιά, πως η ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Εάν συμμετέχουν οι πολίτες σωστά, οργανωμένα και συντονισμένα, τότε και οι ατομικές τους ελευθερίες προστατεύονται και η ποιότητα ζωής τους βελτιώνεται. Αυτός είναι ο σκοπός του προγράμματός μας. Και εμείς σαν Εργαστήριο Αστιακής Εγκληματολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε την ευκαιρία, τη γνώση μας και την εμπειρία μας να την υλοποιήσουμε με την εμπιστοσύνη που μας δείχνει ο Δήμος Πειραιά. Οι συμμετοχικές μορφές πρόληψης δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας για τον πολίτη. Πράγματι το λιμάνι του Πειραιά θεωρείται από τα ασφαλέστερα λιμάνια και σε συνδυασμό βεβαίως με τη συνύπαρξη με την πόλη, ο πειραιώτης πολίτης νιώθει ασφαλής. Ο στόχος της σημερινής ημερίδας είναι αυτό να αναδείξει ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα χρειάζεται η συμμετοχή όλων και της αστυνομίας και του πολίτη και των επιχειρήσεων και του Δήμου. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρωτοβουλία που πήρε ο Δήμος μαζί με το Πάντιο Πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ σημαντική και θα βγουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για όλες τις πόλεις, λιμάνια της χώρας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας, για το Πανεπιστήμιό μας, που προσφέρουμε στην κοινωνία ένα αποτέλεσμα μιας επιστημονικής, σοβαρής, έγκυρης επιστημονικής μελέτης που δείχνει ακριβώς τον δημόσιο ρόλο του Πανεπιστημίου και την πραγματική σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία.
Το πανεπιστήμιο μας, το μοναδικό πανεπιστήμιο στη χώρα, το οποίο θεραπεύει αποκλειστικά τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, ουσιαστικά εμπράκτος σήμερα δείχνει το σεβασμό του στην κοινότητα από την οποία εμπνέεται και στην οποία αναδρά, βοηθώντας με την τεκμηριωμένα επιστημονική γνώση που παράγει να έχουμε πραγματικούς κοινωνικούς δεσμούς, ασφάλεια, ελευθερία στον πανέμορφο Πειραιά.